είναι ο παράδεισος, έτσι χαρακτηρίζεται, του εναλλακτικού τουρισμού. Ναι. Και οι θαμώνες είναι οι πελεκάνοι και τα φλαμίγκο κάθε χρόνο. Γι' αυτό το λόγο φέτος ήρθαν ξανά στην επικαιρότητα. Ναι. Με φοβερές φωτογραφίες. Βλέπουμε και ζωντανή εικόνα αυτή τη στιγμή από ένα άλλο σημείο. Εμείς όμως θα ταξιδέψουμε λίγο πιο πέρα με τον καλεσμένο μας, εκεί στο χωριό Λιθότοπος. Ένα παιδινό χωριό, το οποίο είναι ικανό να προσφέρει στον ταξιδιώτη και στον επισκέπτη ό,τι ακριβώς ζητά. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δεχτήκαμε ένα μήνυμα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη, πριν από μία εβδομάδα, από κάτοικο εκεί στο Λιθότοπο Σερών, ο οποίος έτυχε να μας παρακολουθήσει, προκειμένου να συνδεθούμε με την περιοχή και να αναδείξουμε αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει με τους λίμνη Κερκίνη, με τους πελεκάνους και τα φλαμίγκο. Μας έστειλε φωτογραφικό υλικό, μας έστειλε βίντεο βέβαια. Βρήκαμε και εμείς τα δικά μας τα πλάνα. Εύη επικοινώνησε μαζί του και δεσμευτήκαμε ότι θα συνδεθούμε. Χαιρετισμούς εκεί στην περιοχή, χαιρετισμούς εκεί στο χωριό. Εύη. Είναι αυτό το πλάνο που βλέπουμε τώρα, που αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το τι θα συναντήσει κάποιος στη λίμνη Κερκίνη. Είναι σαν να είναι από το εξωτερικό, να είναι εξωτικό, είναι μοναδικό για όποιον βρεθεί. Και δεν είναι το μόνο που προσφέρει συγκεκριμένη περιοχή. Πραγματικά, ορισμένες φορές νιώθουμε και έτσι έντονο το αίσθημα της συγκίνησης εδώ στην εκπομπή, με αφορμή αυτή τη σχέση που έχουμε δημιουργήσει όχι μόνο με τηλεθεατές από την Κρήτη, έτσι δεν είναι, αλλά και με τηλεθεατές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα μια μακρινή περιοχή, πόσο όμορφα μηνύματα μας στέλνει, πόσο ζεστούς ανθρώπους έχει και πόσο ξεχωριστά θέματα έχει, και εμείς βέβαια ασχολούμαστε με αυτά και τα δημοσιοποιούμε. Πάμε στον κύριο Βασίλη Ζυγκερίδη, τον πρόεδρο κοινότητας Λιθοτόπου Σερών. Την καλησπέρα μας, κύριε Ζυγκερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε, πόσο τυχερός είστε, αυτό έχω να πω εγώ. Είμαστε καλά, πολύ καλά. Τυχεροί είμαστε γιατί βρισκόμαστε, ζούμε σε αυτό το χωριό. Για πείτε μας σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεστε και ακριβώς από πίσω τι υπάρχει, τι έχει. Για πείτε μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο λιμανάκι του Λιθοτόπου. Ναι. Και από πίσω μου είναι η λίμνη Κερκίνης. Η λίμνη και το φράγμα. Να σας εξηγήσω, η λίμνη, ναι, έχει πάρα πολλά σπάνια είδη πουλιών, τα οποία επισκέπτεται ο κόσμος όλο τον χρόνο για φωτογραφίσεις. Επίσης έχουμε το λόφο των πέφτων ακριβώς από πίσω μου, να σας δείξω και μερικά πλάνα από το λόφο. Να μας δείξετε, βέβαια. Το οποίο είναι το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου επάνω. Ένα πανέμορφο στολίδι για το χωριό μας. Πόσοι κάτοικοι είναι εκεί στο Λιθότοπο? Στο Λιθότοπο είμαστε περίπου 500 κατοίκοι. Α, είστε 500. Μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Και ασχολείστε κυρίως... Ναι. Κοιτάξτε, εδώ ασχολούνται κυρίως ο κόσμος με την υλοτομία, ναι, την αλληλεία και τη γεωργία. Και τη γεωργία. Σας επισκέπτονται, δηλαδή είναι ένας γνωστός τόπος για τις ομορφιές με αποτέλεσμα να έχετε και επισκέπτες? Βέβαια, ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που αντικατοπτρίζει το Λιθότοπο είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε. Α. Ο πολυτουρισμός που έρχεται για να δει τη λίμνη, τα πουλιά. Ναι. Κέντρο προώθησης πουλιών έχουμε. Έχουμε έκθεση πουλιών. Επίσης, ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για να φωτογραφίσει πουλιά. Έρχεται να κάνει και τις περιήγησεις του με τη βάρκα, με τα άλογα. Έχουμε διάφορες δραστηριότητες εδώ στο χωριό, στις οποίες ο κόσμος εμπιστεύεται για αυτά. Βοήθεια από την πολιτεία. Υπάρχει βοήθεια από την πολιτεία. Ξέρετε, αυτές οι περιοχές λένε περισσότερο ότι είναι ξεχασμένες, ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ασχολείστε βέβαια εκεί και με την αλληλεία, όπως μας είπατε, και με την υλοτομία. Ωστόσο, φαντάζομαι ενίσχυση θέλετε. Ενίσχυση βέβαια, φυσικά θέλουν. Τα προβλήματα υπάρχουν παντού, το γνωρίζετε, έτσι. Ναι. Τώρα εμείς εδώ με την δημοτική αρχή, προσπαθούμε να κάνουμε πολλές δραστηριότητες, πολλά πράγματα, ώστε να προσελκύσουμε πολύ τουρισμό. Βοήθεια
δεν μπορώ να πω ότι έχουμε βοήθεια. Έχουμε βοήθεια. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Κρήτη έχετε έρθει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πάει στην Κρήτη. Έτσι, σωστή απάντηση είναι αυτή. Η σωστή απάντηση είναι αυτή. Με είναι το καλό... Ακριβώς. Πολλές οι ομοιότητες στο κομμάτι των ζεστών ανθρώπων και της φιλοξενίας στις δύο περιοχές και το γνωρίζω και προσωπικά. Εγώ στέλνω χαιρετισμούς. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Έχετε ένα υπέροχο τόπο. Τον σέβεστε. Παραμένετε εκεί. Επενδύετε εκεί. Τι πιο όμορφο, τι πιο ξεχωριστό. Έτσι ακριβώς είναι. Να είστε καλά, κύριε Ζουγκερέδη. Πολλά κοινά με την Κρήτη. Αγαπάμε Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.